και πήγαινε μπροστά στους κριτές. Εντάξει. Γεια σας. Δημήτρη μου, ξεκινάς εσύ το Πάσχα στο χωριό. Ωραία, μέσα τι είναι αυτό που φοράς? Λοιπόν, είναι ένα φόρεμα. Ναι. Σατέν. Ωραία. Και έχω βάλει μία μπλούζα από πάνω. Να το κάνω έτσι σαν φούστα, να του δώσω... Και μία ζώνη είναι αυτή. Μία, ναι, μία ζώνη. Και αυτή με λάμψη. Πάσχα. Ναι. Ωραία, έχεις να βάλει το ζάκετ. Να ξαναβάλω το ζάκετ. Η ζώνη δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει τα παπούτσια και δεν μ' αρέσει και το τσαντάκι με την μπαγέτα, βρεσί. Μου κάνει πάρα πολύ περίεργα σε τόσο μικρό τσαντάκι, τόσο μεγάλη παγέτα. Λοιπόν, μ' αρέσει η φούστα, μ' αρέσει το μήκος, δεν μ' αρέσει τα παπούτσια, αυτό που φοράς μέσα μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η ζώνη και μ' αρέσει και το τζάκετ. Mm-hmm. Φέρε μας και κανένα κοψίδι από εκεί. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Κοίταξε, εμένα το φόρεμα μαζί με το τζάκετ αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει που έβαλες μέσα ένα πλεχτό στο ίδιο χρώμα. Πλεχτή δεν είναι η μπλούζα? Ναι. Για να το κατεβάσεις λίγο, να μην κάνει πολύ βραδινό. Ναι. Θα προτιμούσα να είναι ζακέτα, για να σου δίνει τη δυνατότητα να το βγάλεις. Και οι ζώνες με αυτά τα φορέματα εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν, αλλά οκ. Okay. Τα μαλλιά σου σίγουρα θέλουν περιποίηση. Και το τσαντάκι αυτό είναι λίγο αμήχανο από μόνο του. Σαν συνδυασμός, εμένα μου αρέσει το στοιχείο της παγέτας και το χρώμα του, αλλά δεν είναι ωραίο τσαντάκι. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σου πω ότι ξέχασα, συγγνώμη, πριν συνεχίσει η Ιλιάνα, ότι αυτό το μεταξύ σας που είστε φίλες και καλά κάνετε, είναι το ανταποδοτικό story, αλλά με βαθμό ανάλογα. Δηλαδή, αντί να κάνω ένα story για το ευχαριστώ, βάζω ένα 3. Και αντί να κάνει repost, βάζει 4. Όχι. Η συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν το καλωσόρισμα. Έχει ασυλία έτσι κι αλλιώς. Αν εννοείται. Και άλλες έχουν έρθει. Θες καλωσορίσει με 3 και με 4. Όχι, ειλικρινά σας μιλάω. Εμένα, εντάξει, αν δεν ήταν τόσο κοντό το φορεματάκι. Θα βάζεις και 5. Εγώ τα πάω τέτοια τυπάκια. Πολύ μου αρέσουν. Και εμείς τα πάμε τέτοια τυπάκια. Αλλά άμα έρθει τέλος εβδομάδας και κερδίσει ένα κορίτσι που δεν πρέπει, ή φύγει ένα κορίτσι που δεν πρέπει, γιατί ανταλλάζετε βαθμολογίες, πάλι εδώ θα είμαστε να λέμε τα ίδια, να τρέχετε, να φεύγετε, να κλαίτε και τέτοια. Όχι, δεν θα ανταλλάξω καμία βαθμολογία. Ειρήνη, να το ξέρεις. Ήταν το καλωσόρισμα. Κόφτε το καλωσόρισμα. Μέχρι εδώ. Ευχαριστώ. Εξηγήθηκε για να μην παρεξηγηθεί, Ειρήνη, το καταλαβαίνεις αυτό. Πάμε στην Ιλιάνα. Νικόλ, με εμένα μου αρέσει πολύ το look σου, μου αρέσουν τα χρώματα που έχεις επιλέξει. Έχεις βάλει ωραίες υφές, λαμπερές, αλλά σε χρώματα πολύ απαλά. Σου πηγαίνουν και πάρα πολύ. Τα παπούτσια θα τα άλλαζα σίγουρα, γιατί το λουράκι είναι και ακριβώς πάνω από τη φούστα και σε μικραίνει. Θα ήθελα να ήταν μιούλ κανονικό, ίσως και να ήταν άλλο χρώμα. Ναι. Ένα παπούτσι δεν έχουμε πετύχει. Λιγότερα παπούτσια και καλύτερα παπούτσια, μωρέ. Καλά, θα δείτε σε άλλο κόνσεπτ, σε άλλη μέρα. Ναι. Έχω πάρει παπούτσι, έχω επενδύσει. Ναι. Στην εβδομάδα που κέρδισα. Για να δω. Και δεν θα μας πεις ποια μέρα είναι όμως. Όχι, όχι. Θα περιμένω να σου πούμε. Ναι. Και μετά θα μας πεις αυτή ήταν η μέρα με το παπούτσι. Εμένα αυτό το look μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι πάσχα στο χωριό. Και πιστεύω ότι όντως είναι ένα look για 3. Ευχαριστώ πολύ. Η τελική σου βαθμολογία είναι 9,5, οπότε μπορείς να γυρίσεις τη θέση. Ευχαριστώ πολύ.